πάμε, πρώτη σύνδεση, πάμε στην Άρβη, πάμε στην περιοχή εκεί να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο τον Κλαδάκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Πρώιμων Κηπευτικών Άρβης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κλαδάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Η κακοκαιρία άφησε προβλήματα? Σίγουρα ήταν μια σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή μας. Είχε ρηπές ανέμων, οι οποίες ρηπές των ανέμων έχουν καταγραφεί ταχύτητες έως και 140 χιλιόμετρα. Ναι. Γιατί πάρα πολλά θερμοκήπια πια έχουν μετεωρολογικούς, όπου καταγράφουν δεδομένα σε υπολογιστές. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από την περιοχή σας, χαρακτηριστικές φωτογραφίες, κύριε Κλαδάκη. Δεν ξέρω αν είναι ολική η καταστροφή στα συγκεκριμένα θερμοκήπια. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σοβαρή και μεγάλη έκταση. Υπήρξε σε αρκετά θερμοκήπια ολική καταστροφή. Υπήρξαν πάρα πολλές ζημιές σε αρκετά θερμοκήπια. Και επίσης, επειδή η Άρβη διαθέτει μια μεγάλη καλλιέργεια σε υπαίθριες μπανάνες, όπου και εκεί υπήρχε πτώση των μπανανών με τα σταφύλια τους, υπήρξαν αρκετές ζημιές. Και όχι μόνο στη δικιά μας περιοχή, βέβαια, που θεωρείται μια από τις πιο υπήνεμες περιοχές του νομού μας, αλλά και στο δίπλα στην Ψαρή Φοράδα, που και αυτή είναι υπήνεμη, πάρα πολύ, είχε επίσης πολύ ψηλές ταχύτητες με ρηπές κοντά, επαναλαμβάνω, στα 140 χιλιόμετρα. Αυτές οι καταστροφές στην πράξη τι σημαίνουν για τους καλλιεργητές, για τους παραγωγούς? Κοιτάξτε να δείτε, η καλλιέργεια βρισκόταν σε εξέλιξη. Μιλάμε και για φυτική παραγωγή, αλλά και για... Δηλαδή, είχε άλλους 3 μήνες μπροστά της. Ναι. Επομένως, είναι μια μεγάλη ζημιά. Και σαφώς και εκεί που χτύπησε και πάθαν ολική ζημιά, τα θερμοκήπια, εκεί πλέον είναι και υποδομή. Και έτσι, υποδομή. Υπάρχουν δηλαδή αρκετά στρέμματα τα οποία έχουν μεγάλη ζημιά, πάνω από το 70% και στην υποδομή. Δηλαδή, πόσες περιπτώσεις θερμοκηπίων έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε καταστροφές? Κοιτάξτε, αν δείτε, στη δικιά μας περιοχή είναι γύρω στα 25 με 30 στρέμματα. Έτσι. Μάλιστα. Η διαδικασία... 25 με 30. Τώρα, πιο δίπλα στην Ψαρή, είναι κι άλλα. Έτσι. Η διαδικασία η οποία προβλέπεται ποια είναι? Διαδικασία αποζημίωσης, καταγραφή ζημιών... Ακούστε να δείτε, γιατί αυτό το σενάριο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχετε δίκιο, στο ίδιο έργο θεατρικό. Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, εγώ ήμουν στην πυρκαγιά της Βιάνου και ήρθαν και μου είπαν ότι αν δεν μου είχα, ας πούμε, 1000 δέντρα, ελιές, για ένα παράδειγμα, σημαντικά σας το φέρνω, και έπρεπε να μου είχε κάψει 330 δέντρα για να με αποζημιώσουν. Το ίδιο σενάριο θα δούμε και τώρα, ότι αν δεν είναι ζημιά στο 33%, δηλαδή σε ένα στρέμμα, αν δεν έχουν πάθει 330 μέτρα ζημιά, δεν σε αποζημιώνουν. Είναι αυτό το γνωστό κοροϊδία η οποία έχουμε κάθε φορά που παθαίνουμε μια ζημιά. Έτσι. Έχει καταντήσει γελίο. Δεν περιμένουμε τίποτα από αυτούς. Μάλιστα. Τίποτα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι παραγωγοί κάθε φορά τα αντιμετωπίζουν μόνοι τους. Και βάζουν ίδιοι το χέρι στην τσέπη προκειμένου να προχωρήσουν και να καλλιεργήσουν ξανά. Μάλιστα. Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς. Κύριε Κλαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαστε για να ξαναβγάλουμε το θέμα. Να είστε καλά.